Me digo, se lo fue un tú. Fíjate, me hizo esta catalana. Porque. Y la cosa del país, que se te seis meses muy lejos, fijo. Oxalos. ¿Qué me dices, seis meses? Este es el sí, sí. Εντάξει, κύριο μου. Πέντε μέρε. Μα κάνει. Το παλιό όπω το είπε, λέει. Για να το είπε. Είχε. Πού του είσαι τώρα, είχε μήνυμα. Ναι. Έτσι λέει. Να το πρίγκιπε. Έτσι μα είπε. Είχαμε βάλει βάση. Και τούτε όμω. Για να το είπε, θα είχε μήνυμα. Θα φύγω. Από εδώ, κανένας από εδώ μέσα. Ο ξάδελφος του... Από εδώ μέσα, ερχόταν εδώ. Όχι, δεν ερχόταν, όχι, έτσι ερχόταν. Και έφυγε. Ε, η σειρά μας περιμένουμε όλοι. Έφυγε. Η σειρά μας περιμένουμε. Η μεγάλη... Να αρχίσουμε και αρχίσουμε. Το μικρό. Και έτσι ο Θεός. Έχει ο Θεός. Στο άμα Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ, ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής ο χορηγός. Ετερθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης χειλίδος και σώσον αγαθά τα σπιχάς ημών. Αμήν. Περίπου 1080 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, γράφτηκε στην Αγία Γραφή από τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ ότι στόμα έχουν και δεν μιλάνε, μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούνε. Και αυτό υπόθηκε για τα αγάλματα, τα είδωλα που φτιάχνονται και με στόμα και με μάτι και με αυτιά, αλλά είναι αγάλματα ούτε φωλή ούτε άκρος. Όμως παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη που δείχνουν τα αγάλματα που δεν ακούνε και δεν βλέπουν, δείχνουν ή μάλλον έδειξαν, δείχνουν και θα δείχνουν οι γενναίες των γενναιών της ανθρωπότητας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί ο Κύριος έχει τονίσει ξεκάθαρα ότι λίγοι άνθρωποι θα είναι το ποίμνιό του, το εκλεκτόν ποίμνιό του. Και τους έδωσε το μήνυμα και μας έδωσε το μήνυμα και τους έδωσε και μας έδωσε ότι εσείς το μικρό ποίμνιο να μην έχετε κανένα διάσμο, κανένα απολύτως φόβο. Και γενικά είπε μη φοβού το μικρό ποίμνιο.
μη ξεχνάμε ότι μέχρι στην τελεία των αιώνων οι πολλοί του κόσμου άνθρωποι και θα βλέπουν και δεν θα βλέπουν και θα ακούνε και δεν θα ακούνε. Λέει ο ίδιος ο Κύριος, έχουν τα μάτια αλλά τα μάτια αυτά βλέπουν μόνο την ύλη και αυτιά για να ακούνε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα μηνύματα που εκπέμπει ο ουρανός. Δεν περιμένουμε να στήσει αυτή ο κόσμος, προσεκτικό αυτή, στο λόγο του Κυρίου. Θα μου πείτε γιατί οι άνθρωποι βλέπουν και δεν βλέπουν. Οι αρχαίοι λέγανε, οι αρχαίοι, νους ορά και νους ακούει. Το μυαλό βλέπει, παππούδες λέγανε, και το μυαλό ακούει. Αν έχει φορτιστεί η μπαταρία του μυαλού, είναι φορτισμένη, για να μην βλέπει τίποτε πνευματικό, είναι νεκρή, να την πούμε αλλιώς, και νεκροί να αναστέλλονται, δεν θα δώσει καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Θυμηθείτε, θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος όταν είπε την παραβολή του σπορέως μετά από ερώτηση των μαθητών, γιατί Κύριε μιλάς με παραβολές και δεν τα λες καθαρά να τα κατανοήσουν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος απάντησε ότι ημίν σε εσάς τους μαθητάς μου δέδοτε γνώνε, έχει δοθεί από ψηλά τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ώστε να κατανοήσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Θα πείτε στους 12 και γιατί τις δε λυπήσεν παραβολές λαλό στους υπολείπους, μιλάω με παραβολές, παραβολικά. Μήπως ξυπνήσουν και πούνε και σε μας Κύριε, στους υπόλοιπους λέει με παραβολές, παραβολικά. Σε εσάς όμως να εξηγήσω τι σημαίνει η παραβολή της φορέως. Και θυμόμαστε ότι είπε μια μερίδα πατημένου δρόμου, τσιμέντο, και δεν παίρναγε ο σπόρος καθόλου να πάει κάτω, επομένως ούτε φύτρωνε, ούτε έβγαζε τίποτα, παρέμενε σπόρος. Ο σπόρος του Λόγου του Θεού το ίδιο.
αυτή η καρδιά που είναι από τσιμέντο και δεν περνάει, γιατί δεν θέλει η καρδιά, μένει σπόρος καθαρός, απείραχτος, απέραστος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η άλλη κατηγορία, λοιπόν, τσιμέντος, λέει, άσε μας Χριστέ, με σένα θα ασχολούμε τα. Τέρμα, δε, κλείνουμε τα αυτιά. Είναι, λέει, ιδουέστηκα, Μιχάλη, επί τη θύραν και κρούω. Κάθομαι στην πόρτα μπροστά και χτυπάω. Άνοιξε μου. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Δεν θέλω να ακούσω. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι του σπόρου. Το πρόβλημα είναι του εδάφους, της γης, του τσιμέντου που έπεσε πάνω. Ή βέβαια, να πούμε λακωνικά, την άλλη κατηγορία που έπεσε στο πετρώδες έδαφος και εκεί μόλις φύτρωσε, ξεράθηκε αμέσως. Εκεί πια είναι η άλλη αυτή κατηγορία που δεν άφησε καν να περάσει μέσα ο σπόρος και να φυτρώσει, αλλά πέρασε ο ήλιος με τις ακτίνες και το έκαψε και αυτό. Εδώ είναι η άλλη κατηγορία, εκείνη που και αυτή η κατηγορία δεν επιτρέπει στο Λόγο του Θεού να περάσει μέσα, γιατί οι πέτρες, τα εμπόδια, με άλλα λόγια, οι δυσκολίες, μόλις παρουσιάζονται στην ψυχή που δείχνει κάποια καλή προαίρεση, κάνει πίσω, λέει δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, άφησε. Αυτή είναι η κατηγορία η δεύτερη. Και η τρίτη, πάλι γρήγορα γρήγορα, είναι η κατηγορία εκείνη με τα αγκάθια. Εκεί βέβαια θα βάλω τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου, γιατί μέσα στα αγκάθια ζω και μέσα στην καλοπέραση ζω και μέσα στις ανέσεις μου ζω και όλα τα καλά τα έχω. Και μετά μπορεί να ισχυριστώ ότι βασιλεύει μέσα μου ο Χριστός. Η άλλη κατηγορία, βέβαια εδώ η κατηγορία προχωράει, σταματάσαμε εκεί που είμαι εγώ, μιλάει από εκεί και πέρα για ειδονές της ζωής και το καθεξής. Γι' αυτό βλέπουμε την κοινωνία, την παραδομένη μέσα στις απολαύσεις και τις ειδονές, να μην χαμπαρίζει, να μην παίρνει καν είδηση την παρουσία του Χριστού μέσα σε αυτό το κόσμο. Τελευταία η κατηγορία είναι καλή γη που δέχτηκε το σπόρο του Θεού. Γιατί ανέφερα όλα εκείνα και γιατί ξεκίνησα και είπα δεν έχουν μάτια, ένα μεγάλο, μοναδικό, ανεπανάληπτο θαύμα που πραγματοποιήθηκε επάνω στη γη, θαύμα μιλάω, όντως θαύμα, που πραγματοποιήθηκε επάνω στη γη, πέρασε, περνάει και θα περνάει χωρίς ένα μεγάλο ποσοστό να δίνει καμία απολύτως σημασία. Θα το εξηγήσω. Περνάει στη γη της Γενισαρέτ, στη θάλασσα της Γενισαρέτ, ο Κύριος μας. Βλέπει εκεί τους ψαράδες, τους ψαράδες. Δεύτε ο πίσω μου, δύο λεξούλες λέει, δεύτε ο πίσω μου. Ελάτε από πίσω μου. Μα τι τους θέλεις τους ψαράδες
που είναι εντελώς αγράμματοι, μα που είναι φτωχοί, μα που είναι και ξυπόλοιτοι, μα που δεν έχουν καμία σοφία επάνω τους, μα που φοβούνται ακόμα και τη σκιά τους. Και το απόδειξε αυτό η πραγματικότητα τα 3 χρόνια ζωής μαζί με τον Χριστό. Αποδείχθηκε αυτό, ότι και τη σκιά τη φοβόντουσαν. Μα που μετά από τόσα θαύματα παρουσιάστηκαν φαινόμενα μέσα στους μαθητάς, φαινόμενα δυσπιστίας. Θυμηθείτε τον Πέτρο. Θυμηθείτε τον. Μέχρι που ο Κύριος τον αποκάλεσε, όχι αυτόν και τους άλλους, δια την απιστία ημών, λέει, δεν μπορέσατε να βγάλετε τα δαιμόνια. Το θυμόσαστε. Έχετε απιστία. Θυμηθείτε τον Πέτρο πάνω στα κύματα που περπάταγε. Το σημαντικό είναι ότι κοντά στον Κύριο ήτανε, πάνω στη θάλασσα περπατούσε και εν τούτης βυθίστηκε κατά ένα μέρος, κοντά στον Κύριο. Το κοίταγε κατάματα τον Κύριο. Και για μια στιγμή συλλογισμού ή λογισμού ότι βουλιάζει, παραδείγμα να χάσει τον Κύριο. Παραδείγμα να χάσει τον Κύριο. Θέλω να πω ότι οι καλεσμένοι του Κυρίου για τον κόσμο τυποτένει, έτσι κρίνει ο κόσμος. Κρίνει ο κόσμος και λέει αυτός είναι του ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, μα παιδιά του Ζεβεδαίου είναι, ψαράδες είναι. Μην ξεχνάτε ότι και ο Κύριος ήταν γιος του Μαραγκού, όχι του κύριου Μαραγκού, του Μαραγκού. Γιατί 30 ολόκληρα χρόνια που λέγανε πού είναι ο Κύριος, πού είναι ο Κύριος, πού είναι ο Κύριος. Μαραγκός τον πατέρα του και λέει η γραφή μέσα και ειν τα 30 χρόνια ειν ήταν υποτασσόμενος αυτής κατά πάντα. Έδειγνε υπακοή πλήρη 30 ολόκληρα χρόνια στους γονείς. Τονίζω όμως ότι ονομάζεται από τους συμπατριώτες του ταπεινωτικά Υιός του Τέκτονος, Γιος του Ξυλουργού. Αυτούς λοιπόν τους ψαράδες, τους εντελώς αγράμματους, τους εντελώς φτωχούς, τους εντελώς βραδύγλωσσους, καλεί δεύτερο πίσω μου και βάζει συμπλήρωμα και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Θα σας κάνω εγώ ψαράδες, αλλά θα ψαρεύετε ανθρώπους. Δεν είχαν βάλει στο λογισμό τους οι μαθητές τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ούτε στη φαντασία τους είχε περάσει το μετά την αποστολή, μετά το πορευθέντες κηρύξατε πάντα τα έθνη, πηγαίνετε πορευθέντες κηρύξατε πάντα τα έθνη, ούτε καν είχε περάσει από το λογισμό τους τι επρόκειτο να συμβεί. Εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος να συμπληρώσει
και να πει εμείς οι Απόστολοι του δεν είχαμε καθόλου προσόντα, μωροί, δηλαδή ανόητοι για τον κόσμο, φτωχοί, ως μηδέν έχοντες, λέει Απόστολος Παύλος, ως μηδέν τίποτα δεν είχαμε, άστεγοι μέσα σε μια κοινωνία που δεν χωρούσε καμία λογική, γιατί βασίλευε ιδωλατρία, καμία λογική, δεν υπήρχε τίποτα όρθιο, που λέμε, όπως λέμε, από απόψεως ηθικής και πίστεως. Η γυμνή λοιπόν, η ξυπόλυτη, η φτωχή, η άσοφη, η περιφρονημένη εντελώς από τον κόσμο, σταλθήκαμε να κηρύξουμε ανάμεσα βεβαίως και σε φτωχούς, αλλά και σε πλούσιους, δυνατούς του χρήματος, δυνατούς σε δόξα, δυνατούς σε τιμή, δυνατούς σε εξουσία, δυνατούς σε σοφία. Μια κοινωνία που ήταν κόντρα εχθρικιά στο δικό μας κήρυγμα. Κόντρα πέρα για πέρα. Γιατί θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές φτάσαμε από τους διωγμούς, τις φυλακίσεις, τα μαστιγώματα, τις ταλαιπωρίες, τις καταποντισμούς, φτάσαμε στο χείλος του θανάτου, στο χείλος του θανάτου. Και πώς ζούμε, λέει, και ειδού ζώμεν. Έστω λέει, και ειδού ζώμεν. Πώς ζούμε, ο Κύριος, για να φανεί ότι είναι από εκεί και όχι από εμάς το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Επανέρχομαι για να τονίσω. Θέλω να σταθώ, γιατί από το λογισμό μου περνάει πολύ, πάρα πολύ τακτικά η πολύ απλή σκέψη, μα και πολύ δυνατή. Πώς άλλαξε το σκηνικό του τότε κόσμου από ένα σκηνικό αθεΐας και ιδωλολατρίας, βαμμένο μέσα στα αίματα και τις θυσίες, φτιαγμένο μέσα σε συστήματα κοινωνικών τάξεων, και αναφέρω τη τάξη των δούλων, που ήταν οι πολυπληθέστεροι μες στον κόσμο. Πολύ λίγοι ήταν οι κύριοι, τα 9 δέκατα της κοινωνίας ήταν κύριοι και πιο λίγο, και το 1 δέκατο, τα 90 εκατοστά, ήταν δούλοι. Δούλοι με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς καμία αξιοπρέπεια, χωρίς καμία για τη ζωή τους ασφάλεια. Χωρίς καμία ασφάλεια για τη ζωή τους. Όχι μόνο οι δούλοι, αλλά και τα παιδιά, παρακαλώ, ήταν κάτω από την εξουσία του άνδρα, και η γυναίκα. Μπορούσε ο άνδρας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να τους κάνει τι θέλει. Να τους πουλήσει. Ό,τι θέλει. Μια φορά, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, αλλά θα πω, ας το πω εκείνο το πράγμα.
Εδώ τα ήγετο στη Σπάρτη είχε γεμίσει από βρέφη ανάπηρα. Όποιο παιδί γεννιόταν και είχε αδυναμία σωματική, το πετούσαν στο ήγετο μέσα. Σαν σκύλι. Ούτε σκυλί, παρακαλώ. Ούτε σκυλί. Χωρίς σπαρτιάτες, χωρίς καμία απολύτως αξία. Και επαναλαμβάνω, ο θεσμός της δουλείας των δούλων μέσα στον κόσμο ήταν με νόμο φτιαγμένος. Η καταγωγή λεγόταν κατάγεση από τάξη των δούλων, δεν είχε καμία αξία. Βέβαια και ξέχωρα από αυτό, λίγοι κυβερνούσαν οι άνθρωποι του χρήματος, όπως κάθε εποχή. Εξουσία. Οι άνθρωποι του χρήματος, όπως κάθε εποχή. Βέβαια, μέσα σε αυτό το κοινωνικό γύρισε, σε αυτό το περιβάλλον, ξεχώριζαν, να βάλουμε, Σωκράτης, Αριστοτέλης, Πλάτωνας, και ούτω καθεξής. Η σοφή του κόσμου της εποχής της αρχαιότητας. Και ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο που και αλλού μπορούσε να παρουσιαστεί, αλλά αυτή που εξήγευε ήταν η Ελλάδα για τη σοφία της. Οι Έλληνες, θα μας γράψει ο Απόστολος Παύλος, σοφία ζητούσε. Οι Έλληνες, λέει, ζητάνε τη σοφία. Εβραίοι σημείων ζητούσε. Οι Εβραίοι ζητάνε θαύμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, stop. Σοφία λαλούμεν αλλού του κόσμου τούτου. Κηρύττουμε, λέει, εμείς τη σοφία, όχι του κόσμου αυτού, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου. Ούτε, λέει, τη σοφία εκεί που μιλάνε οι άρχοντες που κυβερνάνε τον κόσμο αυτού του αιώνα του Αντιχρίστου. Αλλά σοφία εν της τελείς, ανάμεσα στους τέλειους λίγους χριστιανούς. Συνεπώς, το λάλημα των Αποστόλων, το κήρυγμα των Αποστόλων, ήταν κήρυγμα που η σοφή το έβλεπα με μάτι εχθρικό, το έλεγε όπως ο Παύλος, το είπε. Δεν είναι η σοφία στη δική σας. Και θυμηθείτε όταν ήρθε στην Πνίκα επάνω στην Ακρόπολη, όταν το μίλησε για την Ανάσταση, κάτσε, κάτι λέει αυτός για μια καινούργια θεότητα. Νομίζω πως είπε για θεότητα. Αυτοί οι Αεροπαγίτες, που ήταν μέσα σε αυτούς και ο Άγιος Διονύσιος. Και τον κάλεσε, για ξαναπέστα μας. Δεν θα ασχοληθούμε με το κήρυγμα του Αριού Πάγου, αλλά θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ποσοστό, οι σοφοί δηλαδή του κόσμου τούτου, στάθηκαν, που ήσαν και τα ενία του κόσμου. Τους υπολόγισαν. Οι άρχοντες καταγράφανε τα γέμια και κυβερνούσαν. Εξουσία. Και όμως, ακούμε τι λέει, ούτ των αρχόντων του κόσμου τούτου, σοφία. Όχι των αρχόντων του κόσμου τούτου. Άρα, κόντρα με τους άρχοντες. Επομένως, η κοινωνία που έστεκε απέναντι στους Αποστόλους στεκότανε με φωνική συμπεριφορά απέναντι τους. Φωνική. Γι' αυτό και τους έπιανε, τους έκλεινε στη φυλακή. Τους λιθοβολούσε. Τους μαστίγωνε, τους μέχρι τους να μένουν σχεδόν πεθαμένοι. Και βέβαια, από αυτή τη βασανιστική, την υπέρταλαιπωρη, την υπερμαρτυρική ζωή,
ο εν ημίν, αυτούς που βασιλεύει μέσα μας, ο Κύριός μας και το Πνεύμα το Άγιο, τους ξανάφερε στη ζωή. Θα ξεκινήσω. Αντιόχεια, Σύρια, Καπαδοκία, Πόντο, Γαλατία, Μακεδονία, Αμφίπολη, Αθήνα, όλη αυτή την περιοχή, ο Απόστολος Παύλος και ο Λουκάς ο Απόστολος μαζί, την περιόδευσαν. Μέχρι Κόρυθο. Δεν ξέρω και στην Κόρυθο. Δεν ξέρω βεβαίως, δεν έχω τη δυνατότητα να περιγράψω, όταν λέμε περιοδία, τι εστί με τα πόδια, αλλά για πες τι πόδια και πώς πόδια και τα λοιπά. Όταν λέει με χιόνια, με βροχές, με ληστές, κινδύνους λέει ληστών, λέει Απόστολος Παύλος. Και βέβαια και κίνδυνο από πείνα. Έτσι γίνονταν οι πορείες των Αγίων Αποστόλων. Και το πιο σημαντικό, να μην ξέρουν ότι θα ξημερώσουν την επόμενη μέρα. Ο Κύριος βεβαίως ήταν παρόν. Τους ενίσχυε, αλλά δεν ήταν ολοκληρωτικά έργο του Κυρίου και της ανθρώπινης προσπάθειας. Και της ανθρώπινης προσπάθειας. Γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ πήγαινα και το θάνατο και έλεγα πάει, είμαι ήδη στο στόμα του Άδη. Θα με καταπιεί ο θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνώριζε ότι τον έβαινε ο Κύριος πίσω. Με αυτά τα συναισθήματα του θανάτου, καθημερινού θανάτου, έκανα τις πορείες οι Άγιοι Απόστολοι. Κάπου στη Μικρά Ασία, για να καταλάβουμε, θα δούμε τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο και ένα ακόμη Απόστολο, Πέτρος δεν θυμάμαι γίνα Πέτρος, να κηρύττουν στην Έφεσο. Οι Εφέσιοι να πιστεύουν στο, ένα μέρος των Εφεσίων να πιστεύουν στο κήρυγμα και μια τάξη, θα λέγαμε σήμερα, εργοδοτών, ένας εργοδότης θα λέγαμε, Δημήτριος Εφέσιος στο όνομά του, που έφτιαχνε αγάλματα στη θεά Αρτέμιδα, καταλάβαινε ότι θα έκανε το ψωμί αφού αλλάζανε πίστη άνθρωποι και κρεμίζονται τα είδωλα. Και τον λιθοβόλησαν. Τον λιθοβόλησαν. Με το Σύλλα νομίζω ήταν. Σύλλα, πρέπει. Τον λιθοβόλησαν και είπανε, άσε τον, πέθανε. Πέθανε. Τον πήρα μετά, το σύμπωσε ευσθενής, ήρθε ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να πω, τέτοιες στιγμές ζούσε καθημερινά, θανάτου ζούσε καθημερινά ο Απόστολος Παύλος. Και όμως δεν έλεγε, θα κάτσω εδώ. Λέει, καθεκάστην αποδνίσκομεν, ο ίδιος λέει, κάθε μέρα πεθαίνουμε και ειδού ζώμεν. Και να, δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλληλής ανθρώπων. Έριξε το αγκίστη ο Κύριος, τους έπιασε στη θάλασσα την παραλία που ήτανε, τον ακολούθησαν. Έριξε αγκίστη, αυτούς τους έπιασε με το αγκίστη στην παραλία ο Κύριος. Τον Απόστολο Παύλο έριξε αγκίστη από ψηλά, έξω από τη Δαμασκό, τσακ, και τον κάλεσε και αυτόν και τον ακολούθησε. Δεύτερο πίσω. Θέλω να θυμίσω κάτι πολύ απλά πραγματάκια
που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μας, που εμείς δεν δίνουμε τη βάση και τη σημασία που χρειάζεται. Λέει, μαζεύτε τα δίχτυα, μάλλον απλώστε τα δίχτυα στη θάλασσα. Είχαν ψαρέψει όλη τη νύχτα, δεν είχαν πιάσει τίποτα απολύτως, τα είχαν ωραία να τακτοποιήσει, έτοιμοι να τα βάλουν πάλι στη βάρκα. Λέει, επανάγαγε τα δίχτυα, ξαναρίξτε πάλι μέσα, του λέει ο Κύριος. Και η απάντηση, επί το ρήματι σου, άλλη μια φορά γιατί είναι πολύ όμορφη φράση, επί το ρήματι σου, στη κουβέντα σου που μου είπες δηλαδή, ποια κουβέντα, επανάγαγε τα δίχτυα, ρίχτε τα δίχτυα μέσα, επί το ρήματι σου, χαλάσω τα δίχτυα, αμέσως τα χαλάω και τα ρίχνω στη θάλασσα. Κάνανε υπακοή. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεύτερο πίσω μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και αφέντες, πλοία και δίκτυα και οικογένεια, υχορούδησαν αυτό. Άφησαν λέει, πλοία, δίκτυα και το πιο σημαντικό, και οικογένεια. Τα παιδιά της Γαλιλαίας. Και ακολούθησαν αυτό. Τον ακολούθησαν. Και έδωσε το πρόσταγμα ο Κύριος. Πορευθέντες, πηγαίνετε, πορευθέντες, θα κάνετε πορείες. Πώς, ξυπόλυτοι, πώς, χωρίς σταγάρι, με ένα μπαστούνάκι δεν μας τα τρέμε. Θέλετε να πεις κάτι? Όχι, τίποτα, όχι. Γιατί είναι απλά, αλλά τρομερά, απλά, αλλά τρομερά. Χωρίς τίποτε απολύτως. Και οι μαθητές δεν είπαν, μα Κύριε, προσέξτε, δεν θα έχετε δύο ζευγάρια παπούτσια, δεν θα έχετε δύο αλαξίες από εκεί που θα πάτε, ότι έχετε μονά. Μα θα πείτε, τόσα χρόνια οι Άγιοι Απόστολοι, και όχι αυτό, αλλά ακούμπησαν με σιγουριά, θα βάλω τη λέξη απόλυτη σιγουριά, στο λόγο που τους είπε, μη φοβηθείτε από την εξουσία, ξεκινήσω από εκεί, μη φοβηθείτε από τα θηρία, μη φοβηθείτε από τίποτα, αλλά θα προσέξετε ένα πράγμα μόνο, αυτό που θα προσέξετε είναι το α και το ω της ζωής σας, να κηρυχθεί η αλήθεια της Αναστάσεως στα πέρα της Οικουμένης. Η Σταύρωση, το κέντρο ήταν η Σταύρωση και το Κήρυγμα. Η Ανάσταση. Συγγνώμη, η Σταύρωση και η Ανάσταση. Το κέντρο ήταν, κατά του Κήρυγματος, η Σταύρωση και η Ανάσταση. Γιατί ο Κύριος ονομάζει ως το κεφάλαιο το μοναδικό και το μεγάλο θησαυρό, το είπε ο Κύριος, λέει. Προσέξτε, μη ρίξετε τους θησαυρούς στους χείρους. Και καταπατήσουν, λέει, τους θησαυρούς οι χείροι. Σε δέτε, εκεί θα είσαι προσεκτική. Και ακόμη θα είναι, λέει, θα είστε ακέραιοι, ατόφιοι χαρακτήρες, καθαροί, σαν τα περιστέρια.
καθαρή, ήρεμη, πράγει, γαλήνη, σαν τα Φιλιστέρ. Και φρόνιμη, σαν τα φίδια. Φρόνιμη εννοεί φρονιμάδα φίδιου. Το φίδι όταν πρόκειται, καταλάβει ότι πρόκειται να τον σκοτώσεις, θα κουλουριαστεί και θα βάλει το κεφάλι μες στην κουλούρα. Γιατί έχει τη συνείδηση, ας το πω έτσι, ότι η ζωή του είναι το κεφάλι του. Έτσι και εσείς θα φυλάξετε, λέει, το μεγαλύτερο κεφάλαιο που είναι η πίστης. Αυτή τη φρονιμάδα ζητάω να έχετε. Το κεφάλι της πίστεως να το διφυλάξετε. Επαναλαμβάνω, ακέραιοι, καθαροί, σαν τα Περιστέρια. Φρόνιμοι, σαν τα Φίδια. Όντως, όντως, θα μας το προκηρύξει, θα μας το προφητεύσει ο Δαβίδ το κήρυγμά τους, πριν καν ξαποστείλει ο Κύριος στα πέρα της Οικουμένης. Ο Δαβίδ πριν καν τους εξαποστείλει 1080 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, θα φωνάξει και θα πει και εις τα πέρατα της Οικουμένης τα ρήματα αυτό. Δηλαδή και εις τα πέρατα της Οικουμένης τότε Οικουμένης τα ρήματα αυτό. Θα ξέρω ένα πράγμα, ότι τότε που οι Απόστολοι στάθηκαν στον κόσμο, οι άνθρωποι ξέρανε μόνο να σηκώνουν χέρια με όπλα να σκοτώνει ένας τον άλλον, όλη η ανθρωπότητα. Όλοι. Άλλοι με τόξα, άλλοι με δρεπάνια, άλλοι με δεν ξέρω με τι κτλ. Με οτιδήποτε όπλο. Η ζωή τους ήταν, μην ξεχνάμε ότι οι Σπαρτιάτες είχαν ως επάγγελμα το στρατό. Τους ενδιέφερε να είναι καλοί και μόνο καλοί στρατιώτες. Εδώ πέρα λέει, γράφουν εκεί στο Λεωνίδα που περνάμε στη, ότι εδώ βρισκόμαστε υπακούοντας τους προσταγές τυφλά της πατρίδας. Συγχεστεί η πατρίδα, θα λέει ο πατρίδα, αλλά η ζωή της ήταν μοναδικά στην Αττική, δεν υπήρχε άλλο επάγγελμα. Και σηκώνει, επαναλαμβάνω, τα χέρια για να σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους. Μετά το κήρυγμα του εσταυλωμένου, από ό,τι έχω διαβάσει, σπάγανε τα όπλα, όποια όπλα και είναι αυτά, τα δόλατα, ας το πούμε έτσι, και τα κάνανε τσάπες και δρεπάνια. Όταν διερευνήσανε με το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και σπέρανε τη γη. Αυτή η Ευρώπη που βλέπουμε εμείς τώρα, που αρνείται τον Κύριό μας και θέλει να τον πολεμάει μέχρι σήμερα και σε όλας, είναι Ευρώπη εξημερωμένη και εξευρωπαϊσμένη από τα κηρύγματα του Κυρίου μας και των Αποστόλων. Τέλος, μη ο Κύριος θα είμαστε ακόμη όλοι πίσω 2000 χρόνια, όχι όπως είμαστε τώρα, και δεν ξέρω πώς θα ήταν η ανθρωπότητα. Αυτόν ή αυτούς που άλλαξαν την όψη της κοινωνίας, στους Αποστόλους και τον Κύριό μας που είναι αρχηγός της πίστεώς μας, αυτούς σήμερα αρνείται η εξουσία η παγκόσμια. Τους περιφρονεί. Αρνείται, άλλο περιφρονεί. Ναι. Αρνείται κυριολεκτικά. Δεν... Όχι μόνο αρνείται, ανεξοντώσει. Το σταυρώνω τον κύριο Καταμάρα. Αυτό είναι το θέμα, αλλά το σταυρώνω. Θέλω να σταθώ στη μεγάλη παρουσία των Αγίων Αποστόλων, στο μεγάλο εκείνο θαύμα, εγώ το σκέφτομαι και λέω αγράμματι φτάνω, μόνο αυτό ρωτάω τον εαυτό μου. Αγράμματι, εντελώς αγράμματι. Και ξυπόλυτη και πεινασμένη, πώς διέδωσαν στα πέρα της Οικουμένης το άγγελμα της Αναστάσεως, της Σταυρώσεως του Κυρίου.
μια επιστολή προς Φιλήμωνα. Προς Φιλήμωνα. Την έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος από τη φυλακή της Ρώμης. Ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Είχε κάνει ένα μαθητή που ήταν δούλος. Από, τον είχε διδάξει, τον είχε βαφτίσει και κάποια στιγμή σηκώνεται και δραπετεύει ο δούλος από το Φιλήμωνα. Αυτός είναι ο κύριος. Δραπετεύει και πάει στο Απόστολο Παύλο στη Ρώμη, στη φυλακή. Ο βαπτισμένος δούλος δραπέτευσε. Γράφει λοιπόν μέσα από, την επιστολή, από τη φυλακή ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή και του λέει πάρτινε και πήγαινε στον αφεντικό σου, στον κύριό σου την επιστολή. Και του γράφει μέσα, θα το πω εγώ, να δείτε αισθήματα κυβερνήτη εκκλησίας κόσμου. Γράφει μέσα να τη διαβάσετε από τη μετάφραση, δηλαδή θα συγκινηθείτε και θα ξαναδιαβάσετε πάλι μετά και θα κλάψετε. Γράφει μέσα, σου στέλνω τον δούλο πίσω. Μάλλον το λέγανε άρχιπο, το δούλο. Να τον δεχτείς, γιατί είναι τα δικά μου σπλάχνα. Λέει τη λέξη αυτή, τα δικά μου σπλάγνα. Ποια είναι τα σπλάγνα, μεγάλη? Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι όλη η αγάπη μου, όλος ο ψυχοσωματικός κόσμος μου είναι πάνω του, πέρα για πέρα. Θα το δεχτείς για την επειδή δικό μου. Σε ποιον, μισθά λέγαμε, αυτός είναι ένας δούλος. Πώς να το πούμε σήμερα, ένας πεταμένος που δεν έχει να φάει. Τώρα μου φέρνει ο λογισμός μου. Δεν ξέρω αν το ρωτήσει κανένα από εσάς, να το πω. Θα ακούσουν και όλοι. Περνούσα την οδόν Ιουλιανού στην Αθήνα. Μίλησε για δούλο τώρα, για δούλο. Και μου τίθεσε το λογισμό. Πάνω από ένα κάδο είχαν σκύψει δύο ψηλές σιλουέτες μέσα, γυναικείες, με μάξι φουστάνι και ξεπασμένες με μαντήλι στο κεφάλι και σκαλίζανε μέσα. Βεβαίως δεν στάθηκα να δω τι σκαλίζανε. Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι ο κάδος δεν είχε, δεν είχε τίποτα άλλο, σκουπίδια μέσα, από απορρίμματα φαγητών δεν ξέρω και τίποτα άλλο. Κάπου το ανέφερα το γεγονός αυτό και μου λέει να σου πω. Ένας ιερέας ο Τάδε που τον γνωρίζω από την Αγία Παρασκευή είναι αυτός, έχει 8 ή 6 παιδιά, βγήκε έξω από το σπίτι του, ή όχι η γυναίκα, το παιδιά βγήκε έξω από το σπίτι και είδε ένα ρακένδυτο άνθρωπο να σκαλίσει τον κάδο για να φάει. Άνθρωπε μου, του λέει, σε παρακαλώ, έλα μέσα, σε εισήλει ο Θεός. Το είπα αυτό, ονόματι του δούλου, που ο Παύλος τον έκανε πολύτιμο όργανο της Βασιλείας του Θεού, αλλά και όργανο της Εκκλησίας του στη γη επάνω. Τέτοιους χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι, για να μεταφέρουν και χρήματα και επιστολές και το ένα και το άλλο που η κοινωνία της είχε πεταμένος. Με τέτοια πρόσωπα που και ο Παύλος λέει εγώ δούλος Ιησού Χριστού διαδόθηκε το κήρυγμα και σήμερα η οικουμένη ακούει στο όνομα 2008 μετά Χριστό, 2008 μετά Χριστό, όλη η οικουμένη, δεν υπάρχει εδώ, η χρονολογία είναι παγκόσμια, παγκόσμια. Ποιο πρόσωπο μπορούσε άλλο να αλλάξει, να γίνει παγκόσμιο τη χρονολογία από 5 ή 4 μετά Χριστό που ήταν αυτομάτως να γίνει ένα και να πάρει το όνομά του η παγκόσμια ιστορία ονομαστεί προ Χριστού μετά Χριστόν ιστορία. Και ποιοι
ήσαν οι υπηρέτες του Κυρίου. Λέει, εγώ υπηρέτη της λειτουργίας του Κυρίου. Τον βάζει υπηρέτη ο Παστολός Παύλος. Το θαύμα αυτό είναι ένα θαύμα και θέλω να πιστεύουμε τούτο πράγμα που λέει ένας προφήτης. Αν η ανθρωπότητα στο σύνολό της αρνείται να μιλήσει και να ακούσει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, προσέξτε το, αν η ανθρωπότης, γιατί όπως πάει τα πράγματα, τα φαινόμενα και δείχνουν, αρνείται και αρνηθεί συνεχώς να αποδεχθεί το ευεργέτημα αυτό έκανε ο Κύριος στον κόσμο όλο, προσέξτε το, το λέει η Γραφή, και οι λύθοι και κράξουν. Και κράξονται. Θα φωνάξουν. Η γη η ίδια θα φωνάξει και θα κράξει. Γιατί? Γιατί αυτός που τη δημιούργησε, μάλλον αυτή που δημιούργησε ο Κύριος μας και της έβαλε βασιλίσσα πάνω στη γη, τον αρνήθηκαν το Σταύρωνα, τον αρνούνται το Σταυρούνται συνεχώς. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρούντες τον Κύριον της δόξης. Τον ξανασταυρώνουμε τον Κύριό μας που είναι γεμάτος δόξα. Θα ήθελα τελειώνοντας, να πω το εξής. Αυτή η Ελλαδίτσα για την οποία έχουν χυθεί αίματα μαρτύρων και ηρώων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν χυθεί αίματα. Μιλάει η Πανάσταση 21, γιατί όχι το 40, θα είμαστε Ιταλοί, θα είμαστε Τούρκοι, θα είμαστε, χωρίς να έχουμε το 21 και το 40. Μην έχουμε ψευδεστήσεις, μην θέλουν να μας πούνε ότι είναι κάτι ευτελές, κάτι τίποτα οι παρελάσεις που είχαν οι προγονείς μας και τιμούσαν αυτά τα γεγονότα. Είναι γεγονότα που δείχνουν, το πιστεύω, τον προγόνο μας. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν αίματα ηρώων του 20. Υπάρχουν αίματα μαρτύρων. Όλοι από Κωνσταντινούπολη μέχρι κάτω στην Αίγυπτο, με όλη η Μικρά Ασία πέρα για πέρα και Γαλλία μέσα και οι ευρωπαϊκές χώρες, όλη αυτή η περιοχή, λέει ένας ιστορικός της Εκκλησίας μας, ότι έχει από κάτω από τη γη θαμμένα, μεγάλα πρόσωπα, συντελεστές αλλαγής της Οικουμένης. Και αυτά θα φωνάξουν για μένα. Θα φωνάξουν, θα αναστηθούν για μένα και θα πούνε, εμείς αλλάξαμε τον κόσμο και εμείς βρισκόμαστε τώρα κάτω από το πέλμα του Τούρκου του Μωάμεθ. Η Ελλαδίτσα μας λοιπόν, έρχομαι στο θέμα Ελλαδίτσα, που δεν έχει πρόσωπο καν, είναι μασκαρεμένη. Και θα πω, ένα τίμιο πρόσωπο, ένα οικογενειάρχη, ένα που έχει προσφέρει πολλά στην Ελλάδα, δεν το δούμε να το βγάλουν επαναληπτικά στις οθόνες για παράδειγμα προς μίμηση, αλλά ομοφυλόφιλους θα βγάλουν. Γιατί? Για να γκρεμίσουν και αυτού που έχουν μείνει ακόμα τους νέους. Το καλό δεν πουλάει. Το θέμα δεν είναι η αλήθεια, να δεν πουλάει. Λέμε, γιατί κλείνει. Λέμε και επαναλαμβάνουμε, Μιχάλη, ότι βεβαίως δεν πουλάει, αλλά όμως
Άμα θα κάνουμε τα δοντάκια μας έτσι, θα βγάλουμε το ψωμί των πατέρων μας από τα δόντια μας. Αυτών που αγωνίστηκαν για να είναι τιμία η Ελλάδα. Θα βγάλουν ένα γιατρό που θα μιλάει υπέρ των εκτρώσεων και θα πει ότι είναι ένα γεγονός στα μάτια κοίησης, δεν είναι τίποτα να πει. Και θα φεύγουν 300.000 παιδιά κάθε χρόνο. Και φθήνει και ποιοτικά και αριθμητικά, δηλαδή χάνει και ποιοτικά και αριθμητικά η Ελλάδα μέχρι του σημείου να χάνουμε εντελώς την ταυτότητά μας, τη χάνουμε την ταυτότητά μας και να έχουμε άλλους λαούς που να έχουν και υπερηφάνεια για τη δική τους ταυτότητα. Και εμείς να μην τολμάμε και να μιλάμε τι μας έχουν δώσει οι χριστιανοί. Και όποιος μιλήσει τον θεωρούν ρατσιστή. Αυτό λέμε. Ρατσιστή. Μάλιστα, λοιπόν. Επανέρχομαι και τέλος. Μπορεί να πείτε κάτι. Εμείς, όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κόσμος όλος, θα ήταν ακόμα σε αγρία κατάσταση, γιατί δεν μπορούσε δύναμη ανθρώπινη να αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου, αυτά που υπήρχαν και να γίνουν αυτά που υπάρχουν σήμερα, αυτά τα ξεβιγισμένα στο και ανθρώπινα. Άλλοι, από τη δύναμη του Θεού που διοικητεύθηκε στους αλληλήσεις της Γαλιλαίας και άλλαξε την οικουμένη. Θα πω ότι ο Θεός, ο Χριστός, η Αγία Τριάδα μέσα στη ζωή μας εδώ από τις Αγίες Γραφές μας έχει δώσει εντολές πολλές. Οι Απόστολοι και εμείς σήμερα βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι οι Απόστολοι δεν χρειαζόντουσαν να κάνουν εντολές πολλές ενώ ξέρανε το Δεκάλογο. Κάνανε την πρώτη εντολή του Θεού που έδωσε τότε στους προφήτες και για τον κόσμο όλο, στον Αβραάμ και εδώ και εκεί και παραμένει μέχρι σήμερα και στην Καινή Διαθήκη πρώτη. Ποιο, αγάπα το Θεό σου σε όλη τη καρδία, τη διανία και ό,τι μέλει στη ζωή σου, εγώ θα το προσθέσω. Οι Απόστολοι δεν κάνανε παρά να τιμήσουν αυτή την εντολή και να πάνε πραγματικά πίσω από τον Κύριο και είδαμε ότι την οικουμένη όλοι την ταρακουνήσανε. Και εύχομαι και εμείς να πιάσουμε το θέμα αυτό, να ταρακουνήσουμε όχι την οικουμένη, τον εαυτό μας. Τίποτα άλλο. Άλλος ανοίξτε μετά. Η τηλεοράση είναι μόνο για... Η τηλεοράση δεν είναι σκεφτικά πράγματα. Απαγόρευε. Μόνο δεν θέλω. Αυτοί τα παγορεύουν. Αυτοί δεν θέλουν. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον όλοι μας. Πάτε λοιπόν, ο Αγίος ο Θεός, ελέησον όλοι μας. Όσοι μεγαλώνουν και πτυχείς, τον Άγιο τον μόνο τον οποίο σου, δώσει εμείς σήμερα κάθε στιγμή το χρήμα εγώ, πως και εμείς αφήνουμε τις ωφελέντες ημών και μη σε ενέγγιση μας του πειρασμών, αλλά είσαι εμάς το δημοδοδείο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε σώσος μας. Λοιπόν, παρακαλώ, 6,5 ώρα αυτό το μήνα και μετά θα έχουμε... Να έχουμε καλή χρονιά.